Χαίρετε φίλοι το Retro X Gamers, είμαι ο Γιάννης και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε το Lunacy Saints Row. 26 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε για τις κονσόλες το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς θα παίξουμε την PC version του παιχνιδιού από το Steam. Είναι ένα indie horror παιχνίδι ψυχολογικού τρόμου, το οποίο μας φέρει να χειριστούμε ένα πρωταγωνιστή ο οποίος ξαφνικά κληρονομεί ένα σπίτι στον οικισμό στο χωριό Saints Row, το οποίο εγκαταλείφθηκε για κάποιους περίεργους λόγους, κάποια περίεργα περιστατικά τα οποία συνέβαιναν, και τον παίρνει τηλέφωνο ο σερίφης της περιοχής, ας πούμε, και του λέει ότι χρειάζεται να αποδεκτείς την κληρονομιά για να μπορέσεις να μου δώσεις άδεια να ερευνήσω το σπίτι για κάποια περίεργα πράγματα τα οποία είχαν συμβεί από μέλη της οικογένειάς σου που ζούσαν εκεί. Ο πρωταγωνιστής μας ήταν αποστασιοποιημένος πάρα πολλά χρόνια από την οικογένειά του. Παρ' όλα αυτά, αναφέρει στο σερίφι ότι πριν το κάνω αυτό θα χρειαστεί να πάω να δω την ιδιοκτησία και μετά να την αποδεκτώ και να σου δώσω άδεια για να έρθεις να ερευνήσεις. Έχω παίξει την αρχή του παιχνιδιού, αλλά θα το ξαναπαίξουμε από την αρχή έτσι για να δείτε την ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι έχει πολύ καλό ήχο, καλοσχεδιασμένα γραφικά. Θα έλεγα ότι με έναν ιδιαίτερο και περίεργο τρόπο καταφέρνει και κρατάει τον παίχτη μέσα στο παιχνίδι. Είναι από τα καλά indie horror παιχνιδιά. Έχει φυσικά τα λατώματά του, τις αδυναμίες του, αλλά έχει και πολλά θετικά. Πάμε να παίξουμε. Hello? Hello, Mr. Rhodes. My name is Roy Millard. I work for the Wellsmith Police Department as a homicide detective. According to our records, you are the sole inheritor of the Rhodes Mansion, which is located in the town of St. Rhodes. Have you completed the takeover of the property? This is news to me. I hadn't been informed about inheriting any property. I see. The problem is, we've discovered a connection between your house and a previous case I investigated almost 10 years ago. I need you to come to the Wellsmith Police Station to provide some information and grant authorization to search the building. When you arrive, you can also sign some legal paperwork to formalize your ownership of the property. Sure, I can do that. But I'd like to view the property first. Okay then. I'll be on my way to the town right now. Let us meet at the mansion entrance. All right, detective. I'll be there in a few hours. Okay. See you then. Και έτσι μας ξεκινάει το παιχνίδι. Να πούμε ότι έχει το σκηνικό του είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό. Σε αυτό εμβαθύνει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε. Ο πρωταγωνιστής μας, λόγω ότι γινόντουσαν έργα στον δρόμο, που γίνεται ένας τόρυβος εδώ, είναι κάποιο ζώο, έχει και λάφια η περιοχή. Λόγω ότι είχε κάποια ζημιά ο δρόμος, γινόντουσαν έργα, αναγκάστηκε να πάρει το μονοπάτι και θα πάμε με τα πόδια.
Μας έπιασε η βροχή. I should find another way. Βρήκαμε εδώ ένα κατάλημα για να προστατευτούμε από την βροχή. Εδώ η πόρτα. Φαίνεται. Υπάρχει εμπόδιο, δεν μπορούμε να περάσουμε. Αλλά εδώ έχει ένα παράθυρο. Hello. Anyone home? Guess not. Εδώ πάνω στο τραπέζι μας έχει ένα αναπτήρα, ένα ζύπο. Ακούγονται από πάνω κάποια βήματα. Μας δείχνουν τίποτα οι κύβοι αυτοί. Μέσα στο παιχνίδι έχουμε κεριά τα οποία τα ανάβουμε για να φωτίζουν συγκεκριμένα σημεία. Είπαμε από εδώ. Από εδώ είναι μπλοκαρισμένη είσοδος. Είναι το άλλο δωμάτιο που ήμασταν. Εδώ υπάρχει μια οικογενειακή φωτογραφία. Να κάνουμε κάτι. Locked. Εδώ έχει μια σφραγισμένη πόρτα. Για πάμε πάνω. Δεν έχει τίποτα εδώ, ένα σημείωμα. Μας λέει... I've been really messed up lately because of what has been going down at the St. Ron's Mansion. You know how much I hate those road folks. They're so focused on material things that it's like they're rotten from the inside out. They totally ignored God's teachings and ended up serving evil. Μάλιστα, if you could hear the creepy songs they sing in the pitch black nights, you know I'm not crazy. My uncle was always a Rhodes admirer and he never let me speak out against them. Μάλλον εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση με την οικογένεια του πρωταγωνιστή, να κάνει περίεργα πράγματα. Για πάμε λίγο. Α, μπορώ να ανοίξω ραδιόφωνο. Εδώ παίζει μουσική. Ω, έχουμε απόκοσμες φωνές να παρεμβάλλουμε μέσα στις συχνότητες. Κάτσε να το γύρισω στη μουσική. Θα το αφήσω εδώ. Τι έχουμε εδώ? Ένα γαλματίδιο. Το παιχνίδι, παιδιά, επειδή πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα, εννοείται ότι έχουμε δει και καλύτερα γραφικά από τέτοιου είδους horror παιχνίδια, αλλά πήραμε μόλις το χάρτη, αλλά τα γραφικά του παιχνιδιού είναι καλοσχεδιασμένα, δεν έχω παράπονο. Μάλιστα, είμαστε στο σπίτι των Άντερσονς,
πρέπει να πάμε στη Main Gate και μετά στο, στο σπίτι των Rhodes. Να διαβάσουμε. Concerns of the residents of local cults were sparked after the Wellsmouth Administration Animal Husbandry and Forest Department discovered 63 native wild animals carcass near a pond that's nearby the community of St. Rhodes. Five samples of... Μάλιστα, εδώ μας λέει ότι υπήρχε υποψία για κάποιες ντόπιες σέκτες και βρέθηκαν 63 ζώα σφαγιασμένα που δεν είχε σχέση με το κυνήγι όλο αυτό, με ριτσουαλιστικό τρόπο να το πούμε έτσι, βρέθηκαν σφαγμένα. According to multiple eyewitnesses, there have been strange lights in the famous archaeological site from the past 4 weeks. The site located at the steep slopes of the Devil's Clench. Μάλιστα, σε κάποιες εκεί που βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται κοντά στην περιοχή, βρεθήκαν να φαίνονται κάποια φώτα, τα οποία φαίνεται ότι ήταν από ανθρώπους που έκαναν κάποια τελετή. Και η περιοχή εκεί λέγεται The Devil's Clench, μάλιστα. Και αυτό σε εκείνη την αρχαιολογική περιοχή βρεθήκαν artifacts 600 ετών. Και φυσικά αγνοούμενοι χωρικοί. Μάλιστα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Η ιστορία του φαίνεται ενδιαφέρουσα, παιδιά. Από εδώ δεν μπορούμε να πούμε. Όπα. Και να βοσβήνει και το φως εδώ. Οπ, τι είναι αυτό. Μας άνοιξε η πόρτα, μάλιστα. Από εκεί είναι που προσπαθούσαμε να μπούμε και μπήκαμε από το παράθυρο. Εδώ είναι η άλλη πλευρά. Η αλήθεια είναι σε κάποια σημεία μου φέρνει vibes Resident Evil 7. Εδώ έχουμε ένα κελάρι. Για να δούμε πού να το ανοίξουμε. Μάλιστα, είναι λίγο χειριστικά. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε ανθρώπινα κρανία και κρανία ζώων. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε. Posters with dates on them. There might be a connection between these and the massacre of 1943. Εδώ μας δίνει μια πληροφορία το παιχνίδι ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν σχέση με το μακελιό που έγινε το 1943. Ποιο μακελιό έγινε το 1943? Έχει πολύ σκοτεινή ιστορία το χωριό St. Rhodes. Εδώ μας λέει πώς να τρέξουμε. I should find another way. Για πάμε από εδώ. Εδώ είναι ο χάρτης μας. Για πάμε από εδώ.
Βλέπετε, παιδιά, έχει φοβερή ατμόσφαιρα το παιχνίδι. Εδώ είμαστε στο main gate. Για να δούμε εδώ. Μπορούμε να το ανοίξουμε. Blocked. Οπ, τι έχουμε εδώ. We need something strong to remove it. Μάλιστα. Για να κοιτάξουμε το χάρτη. Okay, έτσι όπως είναι η περιοχή. Για πάμε από εδώ. Εδώ πρέπει να ήταν παιδική χαρά. Μάλιστα. Secret Path. Άνοιξαμε ένα μυστικό πέρασμα. Τίποτα εδώ που θα χρειάζεται να πάρουμε. Όχι. Τίποτα και εδώ. Και εδώ είναι η έπαυλη. Οδηγούμαστε προς την έπαυλη. Άλλαξε απότομα ο τόνος της ατμόσφαιρας. Για να δούμε εδώ πέρα. Spare key must be around somewhere. Old habits die hard. Προφανώς ο πρωταγωνιστής μας γνωρίζει τις συνήθειες της οικογένειάς του. Σου λέει κάπου έχουν βάλει το κλειδί. Blocked. Εκεί είναι το μικρό σπιτάκι, το οποίο την κάλυβα που πήγαμε, και πάμε από εδώ. Εκεί είναι αναμένο ένα φαναράκι. Εδώ τι έχουμε. Μπορούμε να μετακινήσουμε. Δεν μπορούμε. Εδώ πέρα έχει μια είσοδο από κάτω. Πάει στο κελάρι. Εδώ έχει ένα κλειδί. Μάλιστα, δεν έχει κάτι άλλο. Για πάμε να δοκιμάσουμε. Ανοίγει η κεντρική είσοδος εδώ πέρα στο σπίτι. Μάλιστα. Μια φωτογραφία. Δεν φαίνεται ότι μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε, να κάνουμε κάτι άλλο στη φωτογραφία. Δεν υπάρχει ρεύμα στο ράδιο. Για πάμε από εδώ. Μάλιστα.
Α, έχει και από εδώ. Οι ιστοί της αράχνης μπήκαν στα γυαλιά μας. Is missing a lever. In order to operate it, I need to find it first. Μάλιστα, εδώ έχει ένα κουτί το οποίο λείπει ο μοχλός του, είναι διακόπτης και πρέπει να τον βρούμε. Κάτσε να πάμε από εδώ να εξερευνήσουμε λίγο. Μάλιστα, κλειδωμένα. Μια φωτογραφία πάλι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ βγαίνει απ' έξω. Τι έγινε εδώ πέρα? Blocked. Περίεργα πράγματα. Blocked. There's no visible keyhole. I can see cables connecting to the door. It looks like it's electrically locked for some reason. Μάλιστα, εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι ηλεκτρικά, με κάποιο ηλεκτρικό διακόπτη κλειδωμένες οι πόρτες. Ίσως να έχει να κάνει σχέση και με το διακόπτη που βρήκαμε στο κελάρι. Εδώ έχει τα κεριά, τηλέφωνο και μια φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού. Κλειδωμένη πόρτα. Blocked. Κλειδωμένα και από εδώ. Πάμε πάνω. Οπ. Κάτι είχε εκεί πέρα στον πολυέλαιο. Δεν έχει κάτι εδώ. Ακούστηκε ένας ήχος. I guess that's the lever that operates the fuse box. Who in their right mind would put it there? Έλατε. Way to get it somehow. Ποιος θα έβαζε εκεί πέρα το διακόπτη? Εδώ είναι το κερί. Blocked. Μάλιστα, όλα πέφτουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Τίποτα και εδώ. Α, το πήραμε και καλά, απλώνουμε το χέρι ας πούμε και το φτάνουμε κάτω από το...
Για πάμε να το βάλουμε. To turn the power on. Now I can try opening the electrically locked doors. Okay. Και έχουν ανάψει και κάποια φώτα μέσα στο σπίτι εδώ πέρα. Then. Detective Millard, is that you? This is George speaking. George Rhodes. Oh, hey George. It's a surprise to see you show up so early. I got held up on the road due to the weather. By the way, did you run into my partner on your way there? No, I didn't see anybody around. I suspect he's been delayed, just like me. But fear not. I'll make my way over there in no time. All right. See ya. Okay, περιμένουμε το σερίφι δηλαδή, να μας έρθει ο σερίφις. Για να κλείσουμε εδώ. Όπου μας αποκάλυψε ένα δωμάτιο εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι εγώ το περίμενα μικρότερο αυτό το δωμάτιο, τέλος πάντων. Τι έχουμε εδώ. Τίποτα. Οπ. A man's ring. It appears to be an engagement. Κλείσουμε εδώ πέρα. Μάλιστα πάλι εδώ μια οικογενειακή φωτογραφία. Οπ. Εδώ έχουμε ένα κλειδί. The key to room 1. Το κλειδί για το δωμάτιο 1. Και έχουμε ένα σημείωμα εδώ. Dear Lillian and my son, as I write this letter, I fear it might be my last. I have decided to fight against something so evil and dangerous that it could destroy everything we hold dear. My dear son George, know that your father will always be proud of you and I am fighting for your future. Yours truly, Harry. George. George λένε το χαρακτήρα μας, είναι ο George Rhodes. Ναι, μας έκανε update το οικογενειακό δέντρο του George Rhodes. Ναι, ο Harry και η Lillian είναι οι γονείς του George. Και η Lillian είναι αδελφή του Frank. Μάλιστα. Mm.
Μάλιστα, εδώ έχουν δύο χέρια από μια πόρτα. Α, μισό λεπτό. Πήρε το ένα δαχτυλίδι. Προφανώς είναι και καλά. Ψάχνουμε και την άλλη βέρα που είναι της γυναίκας. Blocked. Ωραία, έχουμε το κλειδί. Πάμε. Εδώ δεν μπορούμε να ανέβουμε παραπάνω. Είναι μπλοκαρισμένη η σκάλα. Αλλά μπορούμε να πάμε από εδώ. Κάποιους αριθμούς εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Α, αυτό είναι το κλειδί. Τώρα, room inventory list, weight, quality, quantity. Meat carcasses delivery, meat carcasses. Τι γίνεται εδώ πέρα. I had to buy 8 new carcasses from the neighborhood town of Quellsmouth since I was out of stock and needed new subjects for the experiment. Opa. They arrived and stowed away in the storage room yesterday without any trouble. I paid handsomely to the mediator just for bringing freshly slaughtered livestock. Decomposition ruins the experiment and I have no room for failure any longer. Μάλιστα. Περίεργα πράγματα συνέβαιναν εδώ πέρα. Κλειδωμένο σιρταράκι. Something is obstructing the keyhole. I guess I'll have to remove this rusty lock by force. Ναι. Something is obstructing the keyhole. Προφανώς έχει ένα λουκέτο, ένα λουκετάκι εδώ. Και okay, όμως εδώ πέρα τι ουσιαστικά έγινε. Πήραμε αυτή την πληροφορία, δεν μας έδωσε κάτι άλλο. Α, έχει και ένα κλειδί. Οκ. Okay. Μάλιστα, μας έδειξε το σετ. Είναι το καλυβάκι, το οποίο στην αρχή πριν μπούμε στην έπαυλη είχαμε πάει. Για να πάμε προς τα εκεί. Άνοιξε το ραδιόφωνο. Μας βγάλει κάτι. Μα.
Όχι να μας λείπει το... Πάμε να βάλουμε τη μουσικούλα. Ας το δω καλύτερα. Θα πάμε στο καλυβάκι μία, να δούμε τι γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το κλειδί. Ναι, αυτό είναι. Αυτό που είχαμε διαβάσει στο σημείο μας στο δωμάτιο 1 για τα κάρκασες. Τα πτώματα. Α, φαίνεται ότι είναι από κάποιο ζώο. Μην τα πολύ ακουμπάμε κιόλας. Α, μάλιστα, εδώ έχουμε ένα κόφτη. Κρεμασμένοι άνθρωποι. Πώς άλλαξε έτσι το σκηνικό. Μάλιστα, δεν είναι πλέον κρεμασμένοι άνθρωποι. Ωραία. Πώς φεύγουμε από εδώ. Μας κλειδώσανε. Ανοίξαμε. Για πάμε από εδώ. Όχι εδώ. Α, εδώ είναι οικογενειακό στάφος. Μια ξύλινη κούκλα. Μάλιστα. Και ένα αγαλματίδιο ξύλινο, ένα μικρό ξώανο, το οποίο φαίνεται παγανιστικό. Άρον Σκότ λέει ο τάφος, Blackwell από κάτω. Αυτό το καμπανάκι, απλά για να ξέρετε, ήταν από τη Βικτοριανή εποχή. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλά θέματα νεκροφάνειας, υπήρχαν περιπτώσεις νεκροφάνειας, βάζανε ένα καμπανάκι σε περίπτωση που άλλος θα φτύνει νεκρός και έχει νεκροφάνεια, και είχαν βάλει ένα καμπανάκι σε περίπτωση που ξυπνήσει να τραβήξει ο άλλος το καμπανάκι ότι είναι ζωντανός για να τον ξεθάψουν. Για να το δοκιμάσουμε. Okay. Για πάμε προς το main gate. Something strong to remove it.
Μάλιστα. Θέλει ένα πιο ειδικευμένο εργαλείο για να κόψει το σύρμα από αυτή την πόρτα. What? Σα πολλά περίεργα δεν συμβαίνουν σε αυτή την έπαυλη. Για πάμε από εδώ. Πάμε να κάνουμε μια αναζήτηση στο χωριό. Θα βρισκόμαστε εδώ. I need to remove the cover before I can check inside the well. Μάλιστα, ο κόφτης δεν μας βοηθάει σε αυτό, αλλά θα πρέπει... Α, μήπως για το λουκετάκι. Ίσα-ίσα δηλαδή, μας το δώσε για το λουκετάκι. Θέλουμε κάτι άλλο πιο μεγάλο σαν εργαλείο για να κόψουμε το σύρμα. Άρα θα πάμε στο δωμάτιο 1. Εν τω μεταξύ το παράθυρο το οποίο πρέπει να εμφανίστηκε η μορφή αυτή ήταν αυτό εδώ. Obstructing the keyhole. Nah. I guess I'll have to remove this rusty lock by four. It broke. To be expected from such an old side cutter. Μάλιστα. Στενάχωρα εδώ πέρα. Βρεθήκαμε εδώ πέρα σε έναν άλλο χώρο. Αλλάζει και ο τόνος εδώ, η μουσική. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε τη γυναικεία βέρα. Έχω την εντύπωση ότι η αριθμή στο λουκέτο, ο συνδυασμός είναι... Το γραμμόφωνο δεν κάνει κάτι για να το... Μάλιστα. Και εδώ μια φωτογραφία πάλι. Ότι εδώ πέρα οι αριθμοί έχουν να κάνουν σχέση με αυτούς τους αριθμούς που φαίνονται στον τοίχο από τη χαραμάδρα που είδαμε πιο πριν. Και η Mass of Hair. Για ποιο λόγο όμως.
Μάλιστα. 5, 8, 13, 21. Έχει πολλούς αριθμούς. Ωραία. Locked. Okay. Πάμε κάτω να βάλουμε και την άλλη πέρα. Θυμήθηκε να βαρέσει αυτό. Indents on both the ring fingers, and they're worn around the edges. Okay. Ανοίγει κάπως δύσκολα η πόρτα. Α, μάλιστα. Έχουμε και πυρσούς εδώ. Αρχίζει και γίνεται όλο και πιο περίεργη η ατμόσφαιρα, που ήδη ήταν αρκετά περίεργη. Ένα περίεργο σχήμα. Edwards notes, dimensional device. This device, an intentions creation born from the fusion of crystals, holds a mysterious power within. When a cross is carefully placed upon it, an eerie transformation unfolds. If you wish to traverse beyond, prepare yourself for the unknown, since strange things come to life inside of this strange dimension. Μάλιστα, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ήθελα να φτιάξουν μια πύλη σε άλλη διάσταση. Πάει αρκετά κάτω η δουλειά. Αχα. Να πούμε ένα κεράκι εδώ. Έχουμε ένα είδος ναού. Μάλλον αυτό είναι το εργαλείο που ψάχναμε. Looks like this curious device isn't working properly. There's a cruciform indentation on it. Μάλιστα. Προφανώς ήταν ένα είδος έκτας σε αυτό το σπίτι, κάποιο είδος σατανιστική τέχτα. Μας ξαναβαράει το τηλέφωνο, μάλιστα. Hey, wait, who is this? Μάλλον εννοεί να πάμε εκεί που ήταν το πηγάδι. What? Church bells? This town was giving me the distinct impression it was deserted.
Μάλιστα. Έχει vibes Resident Evil 7. Ανοίξαμε και την κεντρική πύλη. Γίνεται εδώ πέρα τώρα. Altar, well, μάλιστα. Πάμε προς το πηγάδι τώρα. Πάμε να κατεβούμε κάτω. Ποιος θα φανταζόταν ότι σε αυτό το χωριό θα συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Έχουμε... Α, πήραμε ένα σταυρό. Σαν υπόνομοι είναι. Οχ. Α, θα πέσει γέλιο. Και δεν έχουμε κάτι για όπλο. Μάλλον ο σταυρός πάει εκεί πέρα που ήταν το άλταρ. Στα υπόγεια του πατρικού του Τζόρτζ. Έχουμε ξεκλειδώσει όμως την κύρια είσοδο. Αλλά δεν βαριέσαι. Θα πάμε πάλι από το Secret Path. Blocked. Το μόνο σίγουρο ότι είναι blocked, αλλά τώρα τι κάνουμε. Μάλιστα. Άνοιξε από μόνη της η πόρτα. Ήθελε το παιχνίδι εδώ να μας κάνει τα jump scare του.
Μάλιστα. My flashlight's not working in here. It's like the light is being swallowed up by the shadows. Μάλιστα. Προφανώς πρέπει να βρούμε άλλους δύο σταυρούς. Ρεμίσου λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Lunacy Sand Roads. Κυκλοφόρησε 26 Σεπτεμβρίου για τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Γενικότερα, αναλυτική πληροφόρηση περί τίνος ακριβώς πρόκειται το παιχνίδι, τι είναι, τι πραγματεύεται κτλ. Στο link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Να χαιρετήσω εγώ, να υγιένετε, να πνάτε καλά, στο επανειδήν.